Μαλάκα. Πουτσιλά είναι, πουτσιλά. Σίγουρα δεν μίζει μωρό. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, είσαι με τα καλά σου. Μαλάκα, έχεις πάθει κεφαλικό ρε μαλάκα. Μαλάκα, να σου πω τώρα πραγματικά ποια δεν είναι αγαπημένη μου στιγμή. Έτσι μεταξύ μας τώρα, αυτά, off camera, off camera. Μαλάκα, μας έχει γαμίσει, γιατί πάμε από τέτοιους δρόμους. Μαλάκα, ναι ρε, και πάμε με 50 ρε φίλε. Πού πάμε ακριβώς, είναι δύσκολο να δεις. Σε 2,5 ώρες πρέπει να είμαστε Βαρσοβία. Αυτό το ξανά έκανα. Αχ, αυτές οι φούντες, αυτό το ταξίδι. Αυτές οι φούντες. Βαρέθηκα να τις μαζεύω, Μάικ. Λογικό είναι. Βαρέθηκα να ψάχνω να τις βρω. Έχεις χάσει 4, βρίσκεις 3, είναι πολύ καλά. Οπότε χάσεις ένα. Ουσιαστικά ναι, έχω χάσει ένα. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, καλά είναι. Ένα στα 8. Του ιδέα ξεκινάμε το ταξίδι και η μία ομάδα έχει χάσει όλες τις φούντες. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε τουαλέτα. Έχω να πάω από την Ελλάδα. Σήμερα είναι τρίτη μέρα και θα προσπαθήσω να πάω εδώ, σε αυτό το ξενοδοχείο. Λοιπόν, μόλις ξυπνήσαμε, βγήκαμε λίγο στο παράθυρο να δούμε τη θέα και είδαμε τη θέα μερικών αστέγων. Υπάρχει κάτι καλύτερο όταν τα έχεις καλά με τους γείτονες. Τι ωραία. Θα βρούμε κάτι να φάμε στον δρόμο. Μαλάκα. Πολύ όλο το βράδυ έτρωγες. Πάλι φάει θες. Τι παραπονιέσαι ότι δεν τρώω, δεν μαλάκα. Δεν πατάτες, πήγαινε πάρε. Δεν θα φάμε δηλαδή. Όχι, τελείωσε το φαΐ. Τι παραπονιέσαι ότι δεν τρως. Τι είναι αυτό εδώ. Πάρε, έχει αυγό. Άνοιξε το πορτμπαγκάζ, άνοιξε το. Ρε άνοιξε, μπράβο. Εκεί είσαι, να σε. Μαλάκα γαμάει, είναι σαν ένα βίντεο κλιπ των 90's. Λακές, αλήθεια τώρα έτσι. Σήμερα προτιμώ να κοιμηθώ, να πάω ξέρω εγώ στην αστυνομία. Να πάω να κλέψω κάτι, να κοιμηθώ σε... Μαλάκα, να πάω να κοιμηθώ σε αυτόφορο, μαλάκα. Όχι, θα μάθω να πας να κλέψεις για να πάρουμε 50 πόντους. Γιατί από το σταματήσεις δεν μπορείς να κοιμηθείς σαν άνθρωπος. Πώς το κερδίζεις. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα challenge μεταξύ μας, μέσα στην ομάδα. Ωραία. Ένα challenge στην ομάδα. Όποιος θα δείξει το μακρύτερο δάχο. Θέλετε να το κάνουμε. Όχι. Θέλετε να το κάνουμε, να χαλάσουμε όλο το budget, ένας να ζήσει τη χλίδα. Και άλλα να ξαναγεμηθούν εδώ μέσα. Γιατί να μην πάμε, ρε φίλε, σε ένα ωραίο σπιτάκι να μείνουμε όλοι μαζί. Γιατί πρέπει κοίτα, να το κάνουμε πω, δύσκολο. Άμα μου δώσουν, άμα το κερδίσω και έχει μασάζ, άμα έχει μασάζ, μπορεί να έχει μασάζ. Μασάζ προστατή. Μασάζ προστατή. Αυτή τη στιγμή. Τι μασάζ θέλει. Αν ήμουν χθες ασίγμα τελικό. Μαλάκα, είμαι ούτε ωμέγα δεν είμαι. Βγήκα έξω, τεντώθηκα. Μαλάκα, δεν δεχόμουν ότι πρέπει να ξαναμπω εδώ μέσα. Μαλάκα, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Και μετά ξαναμπήκε. Μαλάκα, έχει γίνει το καβούκι σου. Μαλάκα, ο Χρήστος ζει μέσα στα μάξι κυριολεκτικά. Κοίτα, μέχρι χθες έλεγα, μαλάκα, εντάξει, εδώ είναι το δεύτερο μου σπίτι, νιώθω ασφάλεια εδώ μέσα. Μαλάκα, δεν μπορώ άλλο. Είπαμε ότι θα βάλουμε όλο το budget σε ένα μονόκλινο. Που θα βρούμε ένα challenge να βάλουμε μέσα στην ομάδα μας. Όποιος κερδίσει το challenge, κερδίζει το μονόκλινο. Και όλοι οι υπόλοιποι θα κοιμηθούμε στα αμάξια. Τρίτη μέρα! Δεν έχω συμφωνήσει εγώ σε αυτό. Δεν έχω συμφωνήσει αυτό. Αλλά πρόσεξε. Ο ένας που θα κοιμηθεί εκεί, βασιλιάς μα λέει, και μασάς. Γιατί θα παρκάρω δίπλα ακριβώς από το δικό σας όχημα και το κοιμάμαι και θα σας κοιτάω. Και θα πω ότι εγώ σήμερα έχασα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Θα κάνουμε το πρώτο έτσι βίντεο που θα μοιράσουμε τα λεφτά, μιας και χάσαμε θεωρητικά, γιατί αποδεχτήκαμε τα UFO τους που έγιναν το βράδυ, έτσι. Και δεν ασχοληθήκαμε να κάνουμε κάποια challenge, δεν έχει νόημα νομίζω να φτάσουμε 500 πόντους. Όχι, απλά θα το ευχαριστηθούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιμηθήκαμε, είμαστε ξεκούραστοι, καθαροί. Και πάμε τώρα σε ένα χωριό που όλα τα σπίτια είναι ζωγραφισμένα. Σαν παραδοσιακές ζωγραφιές έχουνε. Δεν είναι ότι θα δεις γκράφιτι και ταγκέ. Περίμενα να δω παιδικές ζωγραφιές, τύπο ότι όποιος περνάει κάνει κάτι. Ναι, αυτά είναι τα μάταλα. Όχι. Να σου πω κάτι, να αξίζει ναι, να γιατί είσαστε όλοι διατεθειμένοι να κάνετε χοντρές καφρίλες. Εγώ δεν θέλω ρε φίλε να πάω να βάλω στον κόλο μου ένα δέντρο ας πούμε. Για να κοιμηθώ καλά. Που ξέρεις ότι δεν είναι ωραίο βασικά. Εσύ ξέρεις ότι είναι πολύ ωραίο. Έχω ακούσει ένα από ένα φίλο. Άμα το κερδίσεις. Δεν θέλω. Καταρχάς θα αισθανόμουν full χάλια. Να κοιμάμαι εγώ μέσα και να είσαι στο αμάξι. Θα αισθανόμουν full χάλια. Αλλά σκέψου. Το κερδίζεις και σου κάνουν μασάζ. Δεν θα μπορούσα να ευχαριστηθώ τίποτα. Τρως το καλύτερο φαγητό σου κάνουν μασάζ. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το αυτό το έχουν πει ένα σωρό γκουρού, ένα σωρό άνθρωποι.
Η επιτομή της χαράς είναι όταν μπορείς να τη μοιραστείς με άλλους. Ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει. Και εγώ δεν θα αισθανόμουν καθόλου ωραία. Άνετα. Οπότε να κλείσουμε με 1600 να δικλινώ. Για δύο άτομα. Ναι, εγώ θέλω να είμαστε. Ξέρω. Να σου πω κάτι. Έχει πλάκα σαν κόνσεπτ, αλλά θέλω οι τέσσερις μας. Οι τέσσερις μας. Ακούς εσύ. Ναι. Οι τέσσερις μας. Όχι εσύ να κοιμηθεί. Να πάμε. Ήδη να βάλουμε. Συμφωνώ να μην φάμε και να βάλουμε όλο το budget. Να κλείσουμε, πιστεύω με όλο το budget μπορούμε να κλείσουμε μια σουίτα. Πραγματικά αυτό που με νοιάζει παιδιά σήμερα είναι δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ εδώ μέσα. Θέλω να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει να είναι χλίδα κλπ. Ναι. Θέλω, θέλω πραγματικά, θέλω ένα δωμάτιο με κρεβάτι, δεν με νοιάζει τι κρεβάτι θα είναι, να, μια τάβλα να έχει. Μια τάβλα να πάω ακόμα καλύτερα. Πονάω τόσο που άμα ξαπλώσω στη τάβλα, μαλάκα θα ισιώσω. Πόσες μέρες φοράς τις κάλτσες σου? Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σποράω ένα χρόνο τώρα. Κοίτα, ξαναζητήσω. Άλλαξα παντελόνι. Εγώ άλλαξα μπλούζα. Ξύπνησα και χδίθηκα εκεί. Να σου πω για. Σαν το Βέγκο, έκανα διατάσει. Μην του χάσουμε, Άγγελ. Ναι, μην χαθούμε. Ναι. Αυτό πρέπει να. Τώρα το μήνυμά μα είναι να είμαστε από πίσω. Μην του χάσουμε, έτσι. Γιατί άμα του χάσουμε, θα έρθει κατά δίκη μα. Μαλάκα! Τρίτος γύρος μέχρι τώρα. Περνάω φοβερά. Να κάνει τρεις κύκλους. Είμαστε εδώ στην Πολωνία. Από εδώ είναι τα ΣΕΑ. Ελάτε μαζί μου. Ταύρους. Ο επτύχης... Μαλακά, τι νότητα θα είναι αυτό. Δεν φαίνεται καλό. Φαίνεται γαμό. Κοίτα το μαλακά. Τι έχει μέσα σε λεδάκια φτιάξεις. Α, για σένα πήρε τσίτος μαλακά. Για όλους είναι. Δεν τα πήρα για να δοκιμάσουν γιατί είναι κέτσαπ. Τα έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Έχει τσίτος. Έχει στάρι. Έχει πάρει τσίτος. Δεν έχετε δηλαδή μια φωνή που κάνετε. Όχι. Έλα, είσαι λίγο πιο πολύ χαμηλός. Αυτό. Χρησιμοποιώ λέξεις άλλες. Αλλά δεν κάνω. Και λίγο άλλο. Ναι, αλλά δεν κάνω αυτό που κάνει αυτή. Κάνω κουκουγκάγκα. Δεν κάνω κουκουγκάγκα προφανώς. Δυστυχώς έχω εγώ. Απλά λέω το Δέλτα Β. Για κάτι. Κάτι. Σου έχω πάρει μακαρονάκια πες. Σου έχω πάρει μακαρονάκια. Δεν μπορείς να πάρεις. Να σου πω Διονύση. Τα τσίτος αυτά είναι μέσα στα αναγκαστικά των λεπτών που μπορούν να χαλάσουμε. Ωραίος. Εγώ ένα νερό πήρα πάλι, έτσι, να το πούμε αυτό. Το πήρες. Ευχαριστώ που πες. Από πού το πήρες? Από εδώ. Το έχω πληρώσει. Θεωρητικά εσύ ρε φίλε, αλλά... Αυτό δεν είναι. Μάλακα, ακούς τι λες. Το περιέγραφε ως το σοσιαλιστικό χωριό. Okay. Άρα πάμε τώρα σε σοσιαλιστικό χωριό, έτσι. Βαθύ πασό. Πασοκικό, ναι. Είναι όλα έτσι, παιδιά. Όπως τα βλέπετε εδώ, εντάξει, θα το έχετε δει και όποιος έχει βγει εξωτερικό λίγο. Μάλακα, το έχει παρατηρήσει, είναι όλα έτσι. Όλα. Τρίτη μέρα σήμερα που δεν έχω κάνει μπάνιο και νομίζω. Πρόσεξε. Νομίζω τα χέρια μου μυρίζουν είτε μωρό. Είτε πουτσίλα μυρίζει. Όχι. Πουτσί... Μωρό! Μαλάκα. Πουτσίλα. Σίγουρα δεν μυρίζει μωρό. Τι μωρά έχεις μυρίσει? Να. Δες, πουτσίλα δεν είναι. Μωρό αυτό... είναι ρε μαλάκα. Α, φέρε λίγο σε πουτσίλα. Δεν μυρίζει με μπίλα. Ρε μαλάκα, αλήθεια. Δεν θέλω ρε μαλάκα, αλήθεια. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Λίγο έρχεται το σακούλα μυρίζει. Νομίζω μυρίζει με μπίλα. Μύρισε. Δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκουν τόση ενέργεια, αλήθεια. Εδώ αυτός ο τύπος έχει κοιμηθεί σε αμάξι 7 μέρες. Και η Παρασκευή κοιμάται σε. Η Παρασκευή, όλος παραδόξος. Έχει πάρα πολύ καλά. Κοιμάται σε κρεβάτι, ξέρω εγώ, συνέχεια. Ναι, okay. Ναι, με πέπουλα. Με πέπουλα. Μπράβο, Παρασκευή.
Θα πάμε να δώσουμε το μοναδικό φαΐ μας σε μια κυριγάτα, εντάξει. Μην ξεχάσει να δώσει και λίγο στη γάτα, έτσι. Ναι, γάτα άλλο. Υπάρχει τάση να δέσουμε. Όχι, δεν είναι αδέσποτο. Να πούμε ότι την προηγούμενη μέρα είχαν ανακοινωθεί οι πόντοι μας, που εμείς τους κερδίσαμε με την αξία μας. Από τη στιγμή όμως που κι εσείς δεχτήκατε και καταλάβατε ότι είχαμε δίκιο, αν μη τι άλλο και εμείς δεχτήκαμε ότι τους πόντους ας μην τους πάρουμε στη δεύτερη μέρα, τους πάρουμε στην τρίτη μέρα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό που το είχαμε τσεκάρει με το όνομα Ζαλιπιέ. Ζαλιπιέ. Ναι, και είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί χαρακτηρίζεται από τα στολισμένα με ζωγραφιές λουλουδιών σπίτια, τα οποία μάθαμε μάλιστα ότι είναι, δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, τα σχεδιάζουν εκείνη τη στιγμή. Και είναι freehand. Είναι freehand και είναι από τη φαντασία τους. Ο Άβης μας είπε ότι ερχόμενοι εδώ, να ξέρετε είναι το πιο vegan χωριό που υπάρχει. Ήρθαμε σε ένα εστιατόριο που βρήκε η Παρασκευή και τελικά ήταν... πολιτιστικό κέντρο. Πρέπει να βρούμε κάπου να φάμε γιατί το πιο κοντινό εστιατόριο ή κάτι είναι στα 5 χιλιόμετρα. 14 χιλιόμετρα. 14. Κερδίσατε λόγω του UFO. Εμείς δεν πήγαμε καν στον κόπο να κάνουμε κάποιο challenge. Είδα μου. Δεν χρειαζόταν να κάνετε κάποιο challenge. Σήμερα ξεκινάτε με μείον ένα πόντο, άρα είμαστε 0-1. Και τώρα θα πάρετε το budget, το οποίο θα το πάρετε 200 σλότ λιγότερο. Okay. Γιατί χαλάσαμε 400 σλότ σε βενζίνες. Σλότι. Σλότι, που δεν είχαμε υπολογίσει. Ωραία, πάμε να κάνουμε με την ομάδα μας ένα meeting. Λίγο να δούμε πόσα λεφτά θα σας δώκουμε. Θα περιμένουμε. Τι προτείνω, να τους πούμε ή 200 και κάτι ό,τι θέλετε. Ή να τους δώσουμε 500, ας κρατήσουμε 600. Όχι, όχι. Έλα ρε μαλακά, 600. Τι έχουμε 1400 ρε μαλακά, αυτό σου λένε να δώσουμε 400. Όντως. Ε, ναι, ρε, 200 ακόμα. Ότι τη διαχείριση θα πρέπει να την κάνει ο Αντώνης και μόνο αυτό. Ναι, 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 και ναι, ναι, ναι. Το ό,τι και να πει θα πρέπει να το ακολουθάνε. Αυτό, ναι. Αυτό. Με 50 δεν κάνουμε τίποτα. Τι προτείνω, προτείνω ό,τι λεφτά, άμα να δώσουμε κάτι σε φαΐ. Κοίτα, κοίτα μπουλντόζα ρε μαλάκα. Και, τύπου, και το πάει τύπου, όσο πιο αργά γίνεται. Ναι, ναι, 1950 μπουλντόζα. Ναι, ρε φίλε. Δεν έχει κανένα νόημα να σκεφτόμαστε το αύριο. Ναι, ναι, αρκεί να ζήσουμε το τώρα. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Ωραία, 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 λοιπόν. Άρα, σε μας νοιάζει το αύριο. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Εδώ, εδώ, στήθος, εδώ. Εδώ, εδώ. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Μια που μαζευτήκαμε όλοι, να πούμε ότι εμείς, άμα κερδίζαμε χτες, θα είχαμε πολύ πιο ευγενικό να πούμε σενάριο, αλλά καθώς μας συμπεριφερθήκατε όπως μας συμπεριφερθήκατε χτες, αναγκαστικά, ναι, έπρεπε να θυσιάσω όμως το κινητό μου, πορτοφόλια μου, τα πάντα. Ακόμα πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι από εσάς χτες. Ακόμα το πιστεύουμε. Οπότε, ναι, ξεκινάμε. Τώρα, αυτά μπορούν να γίνουν 500. 500 γιατί με τον πληθωρισμό από 1600 έχουμε για 400. Οπότε με τον πληθωρισμό από 600 πέφτε σε 500. Πώς μπορούν όμως να γίνουν 500. Άμα δεχτείτε ως ομάδα ότι όλη τη διαχείριση θα την κάνει ο Αντώνης. Τρίτη μέρα, αγαπημένη στιγμή, η φάση που μου έχουν δώσει εμένα τα λεφτά, τα καλά τα παιδάκια, ωραία. Και βλέπω από την μούρη του Διονύση με την ξενέρα έτσι, αν και νομίζω δεν αλλάζει, είναι μόνιμη ξενέρα στη μούρη του. Όλη η διαχείριση. Αυτό θα παίρνει τις αποφάσεις. Δεν θα... Σαν ομάδα, είπαμε ότι μπορεί, ας πούμε, να θες να δεις πώς είναι να διαχειρίζεις, όμως ή θα κρατήσετε 200 ή 100% της διαχείρισης θα την κάνει αυτός. Αλλά δεν θα είσαι από πίσω. Ό,τι λέει. Το νερό καλό είναι, ρε. Δεν θα το ξαναγευτείς, ρε. Είναι ρε τσίχλα, δεν έχει τέτοια. Ο στρατηγός δεν έχει τέτοια κολλήματα. Μπορεί και με αέρα. Θα σας δώσουμε 200. Εντάξει, ρε. Έχω 40 όμως. Εντάξει, τώρα θα... Τώρα δεν μπορώ, δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Πού είμαστε, τον τάκο δεν βγαίνουμε. Θα με βάλεις σε τιμή χοντρικής. Σου δίνουμε κάτι πολύ δυνατό. Όμως η δύναμη δεν λέει τίποτα άμα δεν... αυτός που την ελέγχει δεν μπορεί. Είναι Spider-Man. Είναι... Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. With great power... comes great responsibility. Μπράβο. Yes. Οπότε αυτό τι σημαίνει. Εσύ αυτή τη στιγμή θα πάρεις τα λεφτά. Τώρα άμα αυτοί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα σε έχουν κάνει για άλλη μια φορά να κουμπάνε τα πόδια τους πάνω σου, είναι δικό σου λάθος. Αλλά και το σπίτι μου. Τώρα μπορώ να ξανακοιμηθώ σε 4 μέρες. Δεν έχει οξυγόνο σήμερα. Είναι μόνο. Παίζει για να πιει νερό σπίτι να έχει 4 διαφορετικά φίλτρα να τα περνάει, ξέρω εγώ. Και εμείς εδώ και να πιούμε νερό, μαλάκα πάμε εκεί που έχει λασπόνερα και το περνάμε μέσα από την μπλούζα και το πίνουμε. Ό,τι περάσει από την μπλούζα το πίνει, δεν καταρώ. Πρέπει να του βγάλει μία μόνη του και μετά. Θέλω μία, συγγνώμη, θέλω μία να είμαι κάτω, εξαπλωμένος, please. Όλοι, όλοι θα είμαστε κάτω. Please, please. Ωραία,
What? No English. Can I come? Εντάξει. Με τα πόδια πάω πιο γρήγορα, ξέρω εγώ. Σπρώξε, σπρώξε. Να οδηγήσεις, να οδηγήσεις. Κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Βασικά, εμείς γιατί... Ωπα, ρε. Μην τρέχει το μαλάκα. Πώς θα πάει. Σίγουρα είναι το μεταφορικό του μέσο, ρε παιδί μου. Ξέρεις, με αυτό μετακινείται. Δεν θα βγει να περπατήσει. Θα πάρει το δαχτεράκι να πάει μια βόλτα μέχρι κάτω. Είναι τέτοια φάση ο θείος. Άνοιξε τέτοιο. Πώς αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή που απλά όχι απλά ανεβήκαμε, αλλά όταν το ρωτήσαμε να έρθουμε σπίτι σας, λέει προφανώς. Δεν τον ρωτήσαμε, φίλε, καν. Όχι, μας κάνει this is my house. Ναι, λέμε, can we come, και λέει προφανώς. Αυτό, δηλαδή μας κάλεσε στην πριν πούμε εμείς οτιδήποτε. Μην πείτε ότι για πλάκα βρισκές που μάθαμε, γιατί όχι, ήταν πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Λες και μάθαμε καμία, μάθαμε μία που ξέρει. Do you need help? Το κλασικό, ναι. Ναι. Μπορεί να ωραίος. Να αλλάξουμε κάρτες. Thank you. Είναι άψογος καφές. Τρώω καφέ. Ναι, και εγώ, αλλά... Αυτό είναι το καλό. Δοκίμασε. Δεν... Καταρχάς και η βολία. Να σου πω κάτι. Εντάξει. Τώρα κάτεψα καλά. Έτσι το κάνουν εδώ. Πάρε τα κλειδιά από το αμάξι μας. Είναι μέσα στην τσάντα μου το ποτό. Ωραία. Τα κλειδιά του αμάξι σας πώς τα έχει. Α, είναι παππούς. Αβί. Μάλλον έχει παιδιά στο Ντουμπάι. Σαν. They're in Dubai? Dubai? Yeah, that's not Dubai. Ah, not Dubai. That's not Dubai. That's Krakow. Ah, Krakow! Ah, Krakow, ah! That's it. Ah, it's here, all of them. Ah, yes, Dubai. Ah, this girl is in Dubai. Στο στρατό, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Λες να ήταν... Ας μην το ρισκάρουμε. Μην πεις καμία λέξη από αυτές τις διεθνείς. Ιαπωνικό. Α, Ιαπωνικό. Τζαπανίζ. Ναι. Ιαπωνικό. Είναι κάτι με τη θρησκεία, ρε φίλε. Όχι, κάτι. Ο Πάπας. Ταϊβάν. Ταϊβάν. Έχει και δεύτερο τάρτισο. Μελετού. Ιταλία. Ιταλία, yes. Καλό το καφεδάκι, Γιάννη. Μαλακά, πες να είναι δεύτερη φορά που πίνω καφέ και συγχαίρομαι το καφέ, γιατί τώρα δεν μπορώ να σταματήσω να πίνω. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό μου ισχύει, ότι είναι αυτό. Γιατί μπορεί να είναι και από ταξίδι, μπορεί να είναι πολλά, με ανθρώπους που γνωρίζει. Όχι, όχι, αυτό που είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ, πώς έχουν καταφέρει να έχουν κάνει τουριστική στο ίντερνετ μια περιοχή που δεν έχει τίποτα. Απλά έχει λουλουδάκια σε κάτι τείχο. Perfect, thank you very much. Καμία επαφή με συνεννόηση, καμία επαφή. Τύπου δεν είχε νόημα να του λέμε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει, καλύτερα να του λέμε μια γλώσσα που καταλαβαίνουμε και έχουμε έκφραση, ας πούμε, στο πρόσωπο. Θεώρησα πάρα πολύ δυνατό σημείο τον Άβη εκεί. Νομίζω ότι έβαλε πολύ, πολύ δουλειά, είχε καταβάλει πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρει να συνοηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Προσπαθούσαμε, λέγαμε, να βρούμε έναν τρόπο κάπως να επικοινωνήσουμε παρά το challenge, που δεν μπορούσαμε και οπότε έπρεπε όντως να το κάνουμε. Με νοήματα, με φωτογραφίες. Ναι, ναι. Που έδωσες ρέστα, ας πω. Sí. Hablo español. 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 No. Ah. German. Yeah. Puedes comprenderme? One, two, three, eight. Ochenta. Eighty. 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 Ah. Oh, yeah! Yeah! Chef!
Α, δει. Μπορείτε να βλάψετε τι έχει μέσα αυτό. Ναι, κρέα. Εντάξει, νομίζω τώρα απλά θέλει να μιλήσουμε την ησυχία. Ναι, τυρί είναι μέσα, δεν έχει μέσα. Μετρολόγιο. Ρυθμίσει. Και βάζει. Υπάρχει. Ναι. Α, αυτό με το τυρί ήταν λίγο για τον Μπούτσο. Για τώρα, μήπως πετύχουμε το τυρί, α πούμε. Παντρεύτηκα για να εξελιχθεί ο γόνος μου. Ο γόνος που λέγαμε πριν. Να εξελιχθεί, αλλά η κατάσταση της χώρας είναι φορδεπέως, οπότε... Από όλες τις χώρες, που είμαστε stand-by. Οπότε να κάνω μια ερώτηση, περιμένεις να φτιάξεις κατάσταση της χώρας για να κάνεις παιδί? Ναι. Η πολύ καλή δικαιολογία αυτή. Ωραίο, ωραίο. Εγώ είμαι της φάσης, ρε φίλε, θέλω να υιοθετήσω παιδί, απλά έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι είναι απίστευτα δύσκολο. Άμα έχω καταφέρει να αγαπήσω έτσι, για παράδειγμα, τη Στέλλα, φαντάζομαι ότι μπορώ να αγαπήσω έτσι και ένα παιδί που θα υιοθετήσω. Ναι, αλλά δεν το έχει φτιάξει. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν πειράζει να μην το έχει φτιάξει. Μαλακά, ούτε το αμάξι το έχει φτιάξει. Αλλά όταν το παίρνει, κάνει αγαπητό. Ναι, αλλά άμα έχει φτιάξει το αμάξι είναι ακόμα καλύτερο. Εντάξει, ωραία. Αλλά επειδή όλα στη ζωή δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Ωραία, να σου πω, να σου πω. Αλλά αυτό μπορεί. Άκουσαμε λίγο. Άκουσαμε. Ακουσέμε λίγο. Κάθε μέρα ενεργοποιηθεί καραξόρκι. Χαίρεσαι περισσότερο όταν μοντάρει δικά σου βίντεο ή όταν μοντάρει άλλων. Γιατί ξέρω που πάει η συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και δεν έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από όταν δούλευα στη Digital Mind. Ναι. Ούτε ακόμα όταν βγάζαμε 5-10 χιλιάρικα κάθε βίντεο με τον Κοντοπίδη. Και στο Σέντρο και τα 2-3 ειδικά. Ναι, αλλά δεν θα φτιάξεις ένα παιδί. Good, good, good. Good. Τι έγινε? Νομίζω να πάρουμε τον πούλο. Στα είσαι και να φύγουμε, μαλακά έτσι. Αισθάνομαι σαν στημένη λιμονόκοπα. Δεν θα του δώσουμε δώρα που φαν. Αυτό το έφερε ο μαλακά, το άφησε το μπουκάλι, το τέτοιο. Το σύντομο υπόθεση είναι ότι είχε και τα όρια του. Σε φάση. Εμεί είχαμε κάνει full αρμένικη visit από ό,τι φαίνεται. Και σε κάποια φάση λέει thank you. Λοιπόν, έλα. Thank you. Και του κάνω, α, να φύγουμε που λέει ναι. Τι δεν κατάλαβε. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό ο άνθρωπο έμενε μόνο του, αλλά δεν έμενε πάντα μόνο του. Γιατί είδα ένα κομμάτι όπως ανεβήκαμε με τον Διονύση να πάρουμε τις καρέκλες που είχε καλυμμένα πάρα πολλά γυναικεία παλτά. Και αυτό μου πλάκωσε λίγο την ψυχή. Αν εμένα ο πατέρας μου έμενε μόνος του σε ένα χωριό και μάθαινα ότι μαζεύει τύπους σαν εμάς και τους φτιάχνει καφέ. Και πιρόγκι. Ναι, θα τον είχα πολύ ψηλά τον πατέρα μου, αλλά θα ανησυχούσα κιόλας λίγο γι' αυτό τον άνθρωπο. Αλλά φαίνεται ότι. Βέβαια έχει επιβιώσει, έτσι. Αυτό. Έχει φτάσει 80 χρονών ο άνθρωπος. Και όχι μόνο, να πούμε ότι. Έχει φιλοξενήσει και πολλούς, έτσι. Ναι, ναι. Μας έδειχνε ένα λεύκομα που έχει ανθρώπους που έχουν έρθει στο σπίτι του από παντού. Ταϊουάν, Χονγκ Κονγκ, παντού. Από όλο τον κόσμο, έτσι. Thank you very much. Bye bye. Τον σταματήσαμε. Έκανε κατευθείαν δεξιά και μας έβαλε του λέει: έλα να το οδηγήσεις. Ναι, 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 ναι. Τι. Δηλαδή. Είναι χωριό, ρε μαλάκα. Έτσι τα έκανε και στην Ελλάδα σε ένα χωριό. Τώρα που ξέρουμε ότι δεν είναι δολοφόνος, καταλαβαίνεις ότι αυτό που έκανε μαλάκα έχει πολύ καλή καρδιά γιατί είναι 8 άτομα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ και σου έδωσε το στόχημά σου. Σίγουρα δεν μπορεί να του κυνηγήσει, σίγουρα δεν μπορεί να του κυνηγήσει. Μα αλλά δεν τον νοιάζει, είναι αθάνατο, δεν τον ενδιαφέρει. Όταν δεν σε νοιάζει να πεθάνει, είσαι αθάνατο στον Μπούτσο. Όχι, πραγματικά. Τι σε ενδιαφέρει. Είναι πολύ μοναχικό, φίλε αυτό που μένει μόνο. Ναι, τώρα. Πρόσεχε, ρε. Θα φύγει την Τζέρι Καρέζα, τον άντρα του. Δεν υπήρχε καλύτερο τρόπο να δούμε το χωριό από αυτό το πράγμα που συνέβη σήμερα. Ισχύει φουλ. Απλά θα βλέπαμε σπίτια. Δεν έχω κλάσει στα γέλια με κάτι άλλο σε αυτό το ταξίδι. Έχω λιώσει πραγματικά, έχω πεθάνει στα γέλια με ένα πράγμα. Έτσι. Και ίσως να είναι και αυτή η αγαπημένη στιγμή αυτού του ταξιδιού, δεν ξέρω. Έχει πάρει ο Άγγελος από τους πράγμα. Βασικά είμαστε... Λοιπόν, είμαστε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε πάει να πάρουμε κάποια εφόδια ξανά, δεύτερη φορά. Δεύτερο round. Γιατί πρώτη μέρα το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν πάμε και αγοράζουμε μια σακουλάρα φαΐ, ρε. Έτσι, απλά να γεμίζουμε τις κολάρες μας εκεί, μην πεινάσουμε λίγο. Και πάμε και αγοράζουμε μια σακουλάρα. Την τρώμε όλοι και μετά πάμε δεύτερη μέρα και αγοράζουμε άλλη μία. Και είναι τώρα ο Άγγελος, ανοίγει το ψυγείο και παίρνει ένα ζαμπόν. Έτσι, λοιπόν, αυτό το ζαμπόν το κοιτάω και του λέω, μαλακά, αυτό είναι μπλε. Του λέω, ρε, αυτό είναι μπλε, αυτό είναι μπλε, του λέω. Μου λέει, όχι μαλακά. Έτσι είναι αυτό το ζαμπόν, έτσι είναι. Και το παίρνει και φεύγει. Ανοίγει το ζαμπόν στα αμάξι κάποια στιγμή και μου έρχεται μια κονσέρβα σκύλου ικάκιστη, Godzilla. Η Godzilla για το σκύλο. Πού είναι ο μαλάκα εδώ. Το δάχτυλό του είναι γεμάτο. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τυρί κρέμα. Τι είναι αυτό. Τυρί κρέμα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, είσαι με τα καλά σου. Ρε μαλάκα, έχεις πάθει κεφαλικό ρε μαλάκα, τι κάνεις.
Τι κάνει, ρε μαλάκα. Μαλάκα μα λέει εδώ και πόση ώρα. Εδώ και τόση ώρα μα λέει. Είχαμε ένα μαχαιράκι. Δεν πήρα ένα μαχαιράκι. Ρε μαλάκα, πήγαινε ζήτα, ρε μαλάκα. Είμαστε απ' έξω ακόμα. Πήγαινε ζήτα, ρε μαλάκα. Ένα μαχαιράκι δεν είναι. Θα πέσουν τα ζαμπόν, ρε μαλάκα, πάνω στον εγγραφέα του οίκου. Ρε βρωμιάρι. Ένα μαχαιράκι, ρε παιδιά. Και τελικά το παθαλίδι με το δάχτυλο, ρε φίλε. Τι το παιδί ξέρει να με σκυλήσει. Πού είναι το τυρί, το τυρί. Πού είναι το τυρί. Όχι, Άβη, χρειαζόμαστε, ρε. Μαλάκα, αυτό είναι το ζαμπόν που πήρε στο σάπιο που σου είπα, μαλάκα. Πού είναι. Άβη, μην πάρει, ρε. Ποιο χρειάζεται μαχαίρι, ποιο το χρειάζεται το μαχαίρι, ρε. Αλλά μπράβο, ναι. Σω τυρί. Μαλάκα, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ. Όχι, κατέβα παράθυρο. Κατέβα παράθυρο, ρε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, μαλάκα. Την αρχή εγώ Νικολώνα, μαλάκα των Board Gamers. Το στυλοβάτι του βίντεο. Μαλάκα, τι κάνεις να κλειστά. Το Νικολύπτη που έχει σπάσει το φράγμα του ήχου. Μαλάκα. Ελάτε να θαυμάσετε. Πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί, έξω την πόρτα, μαλάκα. Πασαλίδι το τυρί με τα δάχτυλα, ρε μαλάκα. Τι να κάνω, μαλάκα, που δεν έχουν μαχαίρι, ρε. Με τα δάχτυλα του μπορού. Είτε φούτα. Μαλάκα. Κοίτα εδώ, μαλάκα. Έδειξε τορτίγια τώρα, τώρα τι τρώει. Τον έχω στο βίντεο, μαλάκα, με το δάχτυλο να πλώνει το τυρί, ρε μαλάκα. Μαλάκα, τώρα μαλάκα, έχουμε κερδίσει το σημερινό budget της ημέρας. Και έχουμε το χωρίστο, μαλάκα, να θέλει να νιώθει την ταλαιπωρία ατελείωτα. Ο τύπος δεν έχει φάει. Και απλώνει μαλάκα το Φιλαδέλφια με το δάχτυλο πάνω στην τορτίγια, ρε μαλάκα. Μαλάκα, ξέρεις πόσο ωραίο είναι. Άκου τι λέει, μαλάκα, έχει το σύνδρομο της Στοκχόλμης, μαλάκα, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, μαλάκα. Το χαλάσαμε το παιδί. Α, του φέρε, του φέρε. Έλα, πάρε εδώ, μπας και γίνεις άνθρωπος. Τι είναι αυτά, μω, τι είναι αυτά, μω, ρε μαλάκα. Με παρακολουθεί, το πέταξα έξω. Στα αρχίδια μου, το πέταξα έξω. Το πέταξα έξω. Μαλάκα, όχι απέναντι από αυτούς. Μας πάζεις τα μάτια σου, ρε. Έρωτα, τι είναι αυτό, ε. Μια σημαντικότητα, άκουμε, άκουμε. Θέλετε να πάρουμε όλοι από αυτά τα καπέλα. Ε, μαλάκα, δεν πάρουμε κάτι φανταχτερό από εδώ. Εν τω μεταξύ, γιατί το λες εμάς, γιατί το λες στον Αντώνη. Ο Αντώνης κάνει διαχείριση των χρημάτων. Άμα θέλει να σου πάρει, ο Αντώνης. Άτο! Τα παίζουμε όλα σήμερα. Τα παίζουμε όλα. Φίλε, σήμερα η μέρα είναι τζόγος, αλκοόλ. Όλο το budget θα τελειώσει εδώ σήμερα και μετά στις 9. Ναι. Αν όντως κάτσει ελάχιστα καλά, μπορεί να σου πετάξει πολύ χρήμα. Εδώ. Εκεί σε θέλει, για. Όπω, μαλάκι τα πως γυαλίζει. Όχι ρε, τι διπλά. Ναι, 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 κοίτα τα διπλά για εδώ. Να βλέπεις, μαλάκα, τι ποια είναι. Τι έκανε. Πρέπει να το βάλω από εκεί πίσω, ρε. Βλέπεις πού το βάζει. Να πέφτει, σπρώχνει. Έλα ρε. Πώς θα βγάλαμε, πώς θα βγάλαμε. Ένα έβγαλες. Έλας ένα. Νάτο, νάτο, τελείωσε. Τελείωσε. Ωρα, να το ρυθμίσω όταν πηγαίνει πίσω. Με το που πάει πίσω και τερματίσει. Μόλις τερματίσει πίσω, πέτα. Πέτα. Νάτο, τελείωσε. Ω, τόρνη. Κάτι έπεσε από εδώ, κάτι έπεσε από εδώ. Περίμενε. Ω, αγόρι μου. Είναι πολύ λιγότερο από εσύ έχουμε πάλι, το ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Καμία σημασία. Τελείωσε. Τώρα φύγει. Νάτο. 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 Όταν πάει πίσω. Τελειώνει. Εκεί, είναι καλό, είναι κεντρικό. Τελείωσε, τελείωσε. Μέρα, πάρ' τα αυτά και πάμε να φύγουμε, έλα. Σταμάτα. Όχι ρε φίλε, τελείωσε. Εφλερίξε τον άλλο. Ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα να δει ο κόσμος γενικά ο τζόγος. Είναι τζόγος. Αποφασίσαμε να πάμε στη Βαρσοβία να κοιμηθούμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα ξέφρενο βραδινό γλέντι. Τα παιδιά ήταν μεγαλόκαρδοι μαζί μας και να μας επιτρέψουν να κοιμηθούμε στο πάτωμά τους. Φάσαμε να μην φάμε για να μπορέσουμε να τα πιούμε αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα φανεί ποτέ κάπου. Δεν αλλά φανεί, θα φανεί σε εμάς και στην ψυχολογία μας αύριο το πρωί που ή θα ξερνάμε σαν γατιά ή απλά θα είμαστε με κάτι μάτια μέχρι το πάτωμα. Ή θα έχουμε απίστευτες ιστορίες. Έχουμε κλείσει Airbnb και σπιτάκι να μείνουμε όλοι μαζί. Ναι, είμαστε 4 ώρες μακριά από τη Βαρσοβία. Πρέπει να κάνουμε check-in μέχρι τη 1 και η ώρα είναι 9.30. Ναι. Έλα, να σου πω, θα δείτε ειδοποίηση από το τέλος. Όχι. Όχι, και μόλις κατάλαβα και γιατί, Μιχάλη μου.
Γιατί είδα τη φωτογραφία που έχει βάλει ο Χρήστος στο προφίλ του. Τι έχει βάλει? Κοίτα εδώ άνθρωπο που θέλουν να εμπιστευτούν, ναι, στη μία η ώρα. Τι έχει βάλει? Δεν έχει έρθει εδώ πίσω, όχι. Τι έχει βάλει? Σαν παιδόφιλος είναι. Μιχάλη, παίξαμε και χάσαμε. Παίξαμε και χάσαμε. Προφίλ εδώ και 5 λεπτά που θέλει να σκάσει μύτη στο δωμάτιο του ανθρώπου τη μία. Με αυτό άτομα! Μαλάκα, μας έχει γαμίσει, γιατί πάμε από τέτοιους δρόμους. Μαλάκα, ναι, ρε, και πάμε με 50, ρε φίλε. Πού πάμε ακριβώς, είναι δύσκολο να δεις. Σε 2,5 ώρες πρέπει να είμαστε Βαρσοβία. Άνθρωπος ο οποίος μένει Καματερό. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η... Όχι, όχι. Πιθανόν να αντιλαμβάνεται να έχει μια ανώτατη αντίληψη του προσανατολισμού και του κοψίματος δρόμου. Κόβω δρόμο μέσα από χωράφια, κάτι τέτοιο. Μαλάκα, μπήκαμε μέσα. Μαλάκα, πάμε 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ημέρα Τρίτη, ώρα 10.30. Εντάξει. Ναι. Σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεστε, είτε το πνεύμα σας είναι μαζί μας, είτε όχι ως τώρα. Ωραία ακούγεται. Σίγουρα ήρθατε αντιμέτωποι με κάτι που φοβάστε ή σας στρεσάρει. Τι ήταν αυτό? Ήρθα αντιμέτωπο με το γεγονό ότι φοβήθηκα ότι θα κοιμηθώ το βράδυ έξω όταν κλείστηκα απ' έξω. Ήρθα αντιμέτωπο με το γεγονό ότι φοβήθηκα ότι όταν χάσαμε τα παιδιά στην αρχή, δεν θα ξαναβρεθούμε μέχρι το τέλο του τριημέρου που είναι το αεροδρόμιο. Και το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πάει καλά. Άμα δεν πάει καλά, ρε φίλε, στεναχωρηθώ. Νομίζω ότι ήταν ίσω το πιο ακριβό μα ταξίδι, να ξέρει. Εμένα δεν με τρόμαξε κάτι. Είχα έρθει με τι χειρότερε των συνθήκων. Περίμενα ότι θα πάνε πολύ άσχημα τα πράγματα, δηλαδή τύπου Σουηδία. Οπότε λέω ότι οτιδήποτε πάει καλύτερα από αυτό, μπόμπα. Εγώ φοβάμαι πολύ το νοσοκομείο, οπότε έπρεπε να αντιμετωπίσω την οδήγηση του Διονύση μόνο. Τι είπε? Αγχώθηκα λίγο την πρώτη μέρα με το που φτάσαμε, όταν χαθήκαμε με τα παιδιά. Γινόταν μια συνεχή κακή συνεννόηση τέλος πάντων με τα παιδιά και δεν μπορούσαν να μας πούνε πού στο είναι για να μπορέσουμε να τους βρούμε. Εκεί στρεσαρίστηκα λίγο. Ναι, ναι. Με τρόμαζε στην αρχή το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην κοιμηθούμε κάπου σε ένα κρεβάτι, αλλά μετά το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε στο αμάξι και είχα τη διάθεση να κάνουμε το adventure και όλα αυτά, έλεγα ότι έζησα το θεωρητικό χειρότερο σενάριο και ήμουν πολύ κομπλέ. Ότι εγώ πιστεύω ότι όπως και να πάει το παιχνίδι, ότι είμαστε πραγματικοί νικητές, γιατί είχαμε αυτό το αμάξι και δεν το συζητώ. Το έλεγα και πριν στα παιδιά, είναι τόσο ξεκούραστο. Παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή κοιτάω μπροστά για. Δεν ξέρω γιατί, δεν υπάρχει λόγος. Το έχουμε στο autopilot, πώς το λένε, στο cruise control και το τιμόνι λειτουργεί μόνο του με τις γραμμές. Άρα είμαστε νικητές από τύχη. Ναι, ναι. Γιατί έχασε ο Αντώνης το χαρτί. Υποτίθεται ότι το ζούμε έτσι χωρίς τεχνολογία, χωρίς τα άλλα. Και για το μόνο πράγμα που είσαι ευτυχισμένος στο ταξίδι είναι για την τεχνολογία που έχει το αμάξι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιος άλλος που πιστεύει ότι βρεγμένος και να κρυώνει βασικά βρεγμένος, μπορεί να κοιμηθεί? Όχι, εντάξει, δεν μπορούσα. Κοίτα, ειδικά αν βρεχόμουν. Να σου πω πως με έχει πάρει ύπνος. Έχεις κάνει αυτό που είσαι στη θάλασσα και κάνεις αυτό και απλώνεσαι. Έτσι και τεντώνεις τα χέρια σου. Έχει πάρει έτσι ύπνος. Ναι. Ρε φίλε, ναι, αλλά αυτές είναι, ακούγονται τέλειες συνθήκες. Είναι χαλαρωτικό πολύ, ναι, να επιπλέει. Αλλά είσαι βρεγμένος, μαλάκα, σε παίρνει βρεγμένο, αυτό λέω. Ναι, ρε φίλε, αλλά όχι από βροχή με τα ρούχα σου. Μα είσαι ήδη βρεγμένος. Δεν σε νοιάζει να θα βρέξει παραπάνω. Ρε τραχανά, να είσαι βρεγμένος με ρούχα. Με ρούχα, ρε μαλάκα, διάβροχο δεν είχες. Και έπινε ζόμπι. Και παρόλα αυτά, παιδιά, με πήρε ο ύπνος με ένα τσιγάρο στο στόμα, έτσι. Είμαι τρελάκιας. Απλά ξυπνήσαμε ένα πρωί και πάμε σε ένα περιπτεράκι κάπως να πάρουμε πράγματα να φάμε και καλά. Και πάω να πάρω νερό, μου λέει: όχι, μου πάρεις ένα τέτοιο μικρό, πάρε ένα μεγάλο για όλους. Τον ρε φίλε, συγχαίρομαι να πιω από σένα. Μου λέει: ωραία, πάρε ένα νεράκι. Και μετά θα σου κάνω. Και μου ξέρει να πάρεις κάτι άλλο, μου λέει. Τι εννοείς? Και ο τύπος απλά πήγε και πήρε hot dog. Ωραία. Και έπινε και το νερό που είχαν όλοι. Φαλάφελ σε μένα για ιατρικό. Φαλάφελ σε σένα και την Παρασκευή, ξέρω εγώ. Και εγώ ήμουν δίπλα και σας έβλεπα. Όχι, δεν πήρα την Παρασκευή. Α, ναι, ισχύει η Παρασκευή. Απλά με το Γιάννη και αυτό γιατί είναι άρρωστος. Ο Διονύσης ήταν λίγο αρχιδάκι, αλλά τελικά. Φίλε, νερό ή hot dog. Νερό ή hot dog. Λούλη είναι, ρε μαλακά. Λούλη είναι. Έτσι όντως είναι. Ναι, όχι, όχι. Είναι, μοιάζουμε λίγο σε αυτό, δεν βρίζω σαν αυτόν. Δεν έχω. Κοίτα τώρα που θέλει να του μοιάσει κι άλλο. Ναι, είναι. Πατρική μου φιγούρα πλέον.
Θέλω να γίνω σαν εσένα, ρε Διονύση. Μην το κάνεις αυτό. Αυτοκτόνα όσο είναι νωρίς. Θες να θες να με υιοθετήσεις. Ναι, αλλά ξέρεις ποια διαφορά. Ο Διονύσης του κατεβάζει τις προσδοκίες στο μηδέν. Αυτό, δεν το περίμενε. Και λίγο πριν πεθάνεις, σου φέρνει ένα ποτήρι νερό και εσύ νομίζεις ότι είναι το Θεό. Ναι, το πάρεις πίσω μετά, ρε. Και λες, μαλάκα, κοίτα να δεις τι καλός άνθρωπος που είναι. Και ο λόγος που δεν μπορείς να περπαθήσεις είναι Διονύσης. Μαχαιριές εδώ, κομμένο χέρι, χωρίς... Και σου φέρνει ένα χαλτσαπλάσμα. Λίγο μετά την... Και έχεις κακρία χειρουργία. Εγώ να πω τη δικιά μου στιγμή που είναι ακριβώς το ίδιο πάλι. Έχετε δύο λεπτά και δυο σας. Είναι ακριβώς το ίδιο πάλι, ρε φίλε. Κατεβαίνω σε κάποια φάση να κατουρίσω, βιαζόμασταν να πάμε στο Auschwitz. Δεν ξέρω αν ήταν και ο Διονύσης μέσα σε αυτούς. Είμαι σίγουρη ότι θα ήταν και ο Διονύσης. Σίγουρα ήταν. Και φωνάζει, έλα πίσω γάμο! Ωραία, γιατί και καλά βιαζόμασταν. Δεν προλαβαίνεις να κατουρίσεις να φτάσουμε στο Auschwitz. Ωραία. Δεν φτάνουμε ποτέ στο Auschwitz γιατί έχουμε κάνει λάθος. Αλλά μετά, για να κατουρίσω, έκανε λίγο όπα το μαγαζί. Για να κατουρίσω. Αλλά πρώτα μου είχε Παναγία. Ναι, άσε καλά. Ναι, έτσι το κάνει. Σάφησε να κατουρίσεις, ρε φίλε, ο Διονύσης. Κοίτα, πόσο καλός άνθρωπος ρε μαλάκα. Καταλαβαίνεις γιατί λέμε στα βίντεο ότι μπορεί να φαίνεται ότι περνάμε πολύ ωραία και ότι είναι πολύ φαν, αλλά στην πραγματικότητα μαλάκα είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Υπάρχει ανταγωνισμός μόνιμα, ο Άβης με τον Διονύση μόνιμα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει κάποτε να γίνει αυτό το ring. Match, ring. Ναι, αλλά αυτό δεν το συμφέρει, γιατί είμαι 20 κιλά βαρύτερος. Ναι, ισχύει. Ο μοναδικός φόβος που είχα για αυτό το ταξίδι ήταν για το αν θα τσακωθούμε πάλι. Δηλαδή, πραγματικά πλέον το μοναδικό που φοβάμαι, ρε παιδί μου, είναι το αν θα βγω εκτός αυτού. Αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Βγήκες λίγο. Κοίτα, βγήκα λίγο. Ελάχιστα, μαλακά, ελάχιστα. Τον, ελάχιστα, τον είδα να τρέμει το χείλο σου και λέω, όχι, τρελάθηκε. Τον είδα να βγήκα λίγο, ναι. Όταν άρχισε να τρέμει το χείλο σου, λέω, ω μαλακά, τώρα τη γαμίσαμε. Κοίτα, βγήκα για ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, ναι, 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 άνθρωπο είναι εγώ. Στι άλλε φορέ γυρνούσαμε από τα ταξίδια μαλακά και κάναμε να μιλήσουμε legit καιρό μεταξύ μα, ρε παιδί μου. Έχουμε περάσει μια περίοδο που εντάξει, ήταν μια δύσκολη περίοδο για όλου. Για όλου. Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχε ένα κακό κλίμα μεταξύ μα, ρε παιδί μου. Είχαμε δημιουργήσει ένα κακό κλίμα. Δεν είχαμε τσακωθεί ακριβώ, απλά υπήρχε ένα κακό κλίμα μεταξύ μα. Μέσω διαφόρων παρεξηγήσεων και πολλών πραγμάτων τέλος πάντων, ναι, που ναι, πέσανε ξέρω, μαζί, είχε υπάρξει ένα κακό κλίμα μέχρι που εντάξει, κάθισαμε σαν όριμοι άνθρωποι. Κάτω τα συζητήσαμε. Τα βρήκαμε, τα λύσαμε. Ναι. Εντάξει, too much information, αυτό δεν χρειάζεται. Όχι, φίλε, δεν είναι too much information. Okay, okay. Να σου πω κάτι, γιατί ρε φίλε, στην τελική πρέπει να ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει ότι δεν είναι απλά ένα ταξίδι. Όχι, πρόσεξε. Το Board Gamers δεν είναι απλά ένα ταξίδι. Γενικά. Έξω ότι δεν είναι απλώς ένα ταξίδι. Εντάξει, έξω ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς ένα ταξίδι. Και ένα απλό ταξίδι να ήταν. Είμαστε 6-7 πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι αυτό, μεταξύ ναι, μας. Ναι, ναι. Που γενικά και στην καθημερινότητά μας δεν είναι ότι έχουμε. Είμαστε οι κολλητοί, ρε παιδί μου, κάνουμε την κολλητή παρέα, είμαστε συνέχεια μαζί. Ωραία. Ναι, ναι, όχι, δεν κάνουμε κολλητή παρέα. Όχι. Ο καθένας μας έχει κάτι πολύ διαφορετικό στο μυαλό του, έχει διαφορετικές συνήθειες. Έχει διαφορετική καθημερινότητα, συναναστρέφεται με διαφορετικούς ανθρώπους και καλούμαστε μία στο τόσο, ωραία, μία στο τόσο, να υποφέρουμε τα ανυπόφερτα όλοι μαζί. Δηλαδή, όλοι μαζί και ανταγωνιστικά. Και ανταγωνιστικά, μαλάκα, δηλαδή, πώς πω, είναι σαν να φτιάχνεις το τέλειο κανόνι. Ναι, φίλε. Λες, μαλάκα, αυτό το κανόνι δεν αποτυχάνει, κρίνεται πάντα, δεν αυτό, κολλάει ποτέ. Boom. Ναι, μαλάκα, εντάξει. Αλλά είναι ωραίο. Όταν είναι ωραίο. Κοίτα. Είναι γαμό γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό πυρήνα που λέει ότι σεβόμαστε ένας τον άλλον και αγαπάμε ένας τον άλλον και αυτό ρε φίλε μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά μαλάκα που επιστρέφω από ταξίδι και λέω να σου πω κάτι, αυτό το ξανάκανα και το ξανάκανα με τους ίδιους ανθρώπους. Σε άλλο destination. Ναι, το ξανάκανα. Αυτό είναι η πρώτη φορά που το λέω και νομίζω ότι παίζει ρόλο το δέντρο. Μπράβο δέντρο, μπράβο. Μπράβο. Μαλάκα, ναι, ναι. Γιατί, τι έχεις κανονίσει. Μαλάκα, η ίδια. Μαλάκα, το λέει σε όλους καλύτερα, νομίζω ότι απλά γούσταρα εμένα. Άλλη μια επιτυχία των Board Gamers. Καταφέραμε να κλείσουμε το ζεστό δωμάτιο, κάναμε ξεστές κινήσεις. Πουτάνες, όταν θα βουλιάζουμε θα σας παίρνουμε μαζί μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμόμουν στα μάξι εγώ και να μην κοιμόσασταν εσείς. Καταρχάς πρέπει να μου δείξετε τα κόλπα. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 9 το πρωί. Τελικά αλλάξανε κάπως τα πράγματα.
άλλα αμάξι μας και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Τον κράζουμε τον Άβη, τον κάνουμε, τον ράνουμε, αλλά εγώ περνάω φοβερά. Oh. Με κρίνει όλη την ώρα και γελάω απίστευτα. Ναι, αλλά το κάνω από την καλή μου την καρδιά, έχει διαφορά. Καλά. Παιδιά, σε κάποια φάση έχω προσπαθήσει να ντυθώ λίγο ωραία και μιλάει από τα κινητά που είχαμε, ας πούμε, τα... αυτά με τις κεραίες, τέλος πάντων, με την κοπέλα του και της λέει, έχει ντυθεί σαν αν έχει το Θεό σου, φοράει ένα δερμάτινο παντελόνι. Και καλά, με, ένα ζακάρ πουλόβερ. Τι να σου πω, ρε Σιδανάη. Άστο, τι να, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που βλέπω. Έχασε το κομμάτι που είχα πάει λίγο πιο κάτω. Της λέω, οριακά θα προτιμούσα να έχω γλάφκωμα. Και ρε, μη λέγω, ας με φιλοπροσπάθησα κιόλας αυτό το ταξίδι. Γιατί είμαι εγώ, βαφόμουν λίγο, φορούσα ωραία ρουχαλάκια. Άλλο ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Συγκινούμε λίγο, στεναχωριέμαι. Βασικά, όχι, ρε, μια χαρά. Πάμε σπιτάκια. Πάμε σπιτάκια. Σε κοροϊδέψτε, ρε, μαλάκα, μεταξύ μαζί μα. Ξέρεις τι έχω ανάγκη τώρα, αυτό που θα κάνω μετά, να πάω διακοπές. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι διακοπές. Μαυρίτιο. Άγιο Μαυρίτιο. Δεν είναι διακοπές. Βασικά δεν ήταν ποτέ διακοπές, έτσι. Αλλά δεν είναι ούτε γύρισμα ακριβώς. Είναι βασανιστήριο. Είναι torment. Καλομαθημένη. Επαρχία πανέμορφη, ε. Πανέμορφη, full flat. Πού πα, αγάπη μου. Εδώ είμαι. Έχω να πω ότι ήταν το πιο ωραίο από όλα τα ταξίδια που έχουμε κάνει με τα παιδιά. Ήταν το πρώτο ταξίδι που ευχαριστήκαμε και είναι το πρώτο ταξίδι που λέω ότι αυτό το ξανά έκανα. Και στα δύο προηγούμενα είχα πει ότι ήταν καταπληκτική εμπειρία, ας μην το ξανακάνουμε ποτέ. Τώρα, αν το προτείναμε σε άλλους, ρε φίλε, ωραία. Κοίταξε, ωραία. Θέλει λίγο... Cool down, λίγο ζήτηση. Cool down, ναι, ρε φίλε. Πριν να πάρει συνέντευξη από τον άλλον, δηλαδή πρέπει να είσαι σκληρός, ρε. Σκληρός καρδιόλης. Να είσαι σκληρό πέτσι, ρε. Είπε κάτι για το ταξίδι ποτέ. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι του πας, ρε. Δεν πάει καλά. Το δέντρο το οργάνωσε όλο αυτό. Ας σταματήσουμε να μιλάμε, γιατί μας πήρε ώρα. Και πέρασε και ένα παιδί μπροστά. Ωραία, τέλος, ναι. Όχι, δεν πάμε στο παιδάκι. Λοιπόν, τέλος. Καλώς ήρθα. Να σου πω τώρα πραγματικά ποια δεν είναι αγαπημένη μου στιγμή. Ναι, έτσι ναι. Μεταξύ μας τώρα. Πάμε, off camera, off camera. Ναι. Λοιπόν, είναι η φάση που είμαστε στο Στριπτιτζάδικο. Πόβο, ναι, φίλε. Ωραία. Είναι ο αρχιπαράγοντας, ο Γιάννης, με τα λεφτά, που ένας τον ρωτάμε άμα μπορούμε να πάρουμε χορό, άμα μπορούμε να πάρουμε δεύτερη μπύρα, άμα μπορούμε να κεράσουμε τα κορίτσια, εντάξει. Και αυτό έχει συμβεί. Έρχεται στη ζωή μας αυτό το σκηνικό. Μετά από τρεις μέρες που έχεις το Διονύση να μην σε αφήνει να πάρεις νερό, να φας, κοιμόμαστε μέσα στα αμάξι, κατουράμε όπου βρούμε, όποια γωνία της Πολωνίας βρίσκαμε, είμαστε εξαθλειωμένοι. Είχαμε περάσει, ξέρω εγώ, την καταλέπα, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε την τελευταία μέρα που δεν έχουμε κάμερες, δεν έχουμε πάρει τίποτα, να πάμε στο Στριτζάδικο και να τα κάνουμε όλα, όπα ρε, έτσι.